Οι αμερικάνικες επενδύσεις στα ναυπηγεία της Σύρου και της Ελευσίνας με τη βοήθεια των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Το αποδεικνύουν οι απολύσεις και η κατάσταση στα πετρέλαια Καβάλας, στη Λάρκο. Το αποδεικνύουν οι απολύσεις στην Ελληνική Χρυσός και στην Μαλαματίνα, όπου οι εργαζόμενοι δίνουν μια μεγάλη μάχη ενάντια στην τρομοκρατία, ενάντια στην καταστολή. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετάσει κανείς και τις περιβόητες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ανακούφιση των εργαζομένων. Εξαγγελίες που τελικά μόνο προκαλούν. Και από αυτό το ίδιο βήμα εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λέμε ξεκάθαρα στον Πρωθυπουργό